Ουκρανική αεροπορία. Είμαστε τελείως αβοήθητοι έναντι των ρωσικών KH-22. Η ρωσική πυραυλική επίθεση σε κτίριο στον Ντνίπρο, λοιπόν, το περασμένο Σάββατο, έδειξε πως οι ουκρανικές αμυντικές δυνατότητες είναι αρκετά ευάλωτες εναντίον συγκεκριμένων ρωσικών πυράβλων. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας αναφέρει πως δεν μπορεί να καταστρέψει τους υπερηχητικούς πυράβλους κρούς KH-22 των Ρώσων. Αυτό είναι και ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν για να λάβουν συστήματα εράμινας Patriot PAC-3 και Aster SAM-T από το ΝΑΤΟ. Ο Ουκρανός εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας της χώρας, Γιούρι Ιγνατ, δήλωσε: «Πρέπει να τονίσω πως είναι αδύνατη η κατάρριψη πυράβλων KH-22 με τα μέσα που έχουμε στο οπλοστάσιό μας. Ο λόγος, σύμφωνα με τον Ουκρανό, είναι η πολύ υψηλή ταχύτητα του ρωσικού πυράβλου κρούζ, ο οποίος είναι γνωστός στο ΝΑΤΟ ως AS-4 Kitsche. Το όπλο έχει μήκος 1,1 μέτρα και σχήμα φτερών τύπου Δέλτα». Για να δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά τον πύραυλο KH-22. Αν και μπήκε σε λειτουργία στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ο KH-22 μπορεί να επιταχύνει σε Mach 3, δηλαδή φτάνει ταχύτητα περίπου 3.700 χιλιόμετρων την ώρα. Στο τερματικό του στάδιο, το όπλο χαμηλώνει το υψόμετρό του, σαν να βουτάει στον αέρα, με απότομη γωνία και πλησιάζει ταχύτητα άνω των Mach 4, δηλαδή άνω των 4.800 χιλιόμετρων την ώρα. Αποτελεί ένα κυρίως αντιπλοϊκό όπλο που αρχικά σχεδιάστηκε να βυθίζει αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ. Μέχρι και σήμερα αποκαλείται Aircraft Carrier Killer, δηλαδή δολοφόνος αεροπλανοφόρων. Ο δευτερεύων του ρόλος είναι να χτυπά στατικούς στόχους υψηλής προτεραιότητας στην στεριά. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, ο KH-22 ήταν οπλισμένος κυρίως με πυρηνική κεφαλή, αν και υπήρχε και η εναλλακτική ισχυρά εκρητικής κεφαλής. Ένας από τους λόγους που ήταν πυρηνικά οπλισμένος ήταν η περιορισμένη του ακρίβεια στις επιθέσεις ξηράς. Οι πρώτες αναφορές χρήσης KH-22 στην Ουκρανία έγιναν δημόσια γνωστές τον Μάιο. Βέβαια, μετέπειτα οι επιθέσεις έγιναν όλο και πιο συχνές. Αν και οι δυτικοί αμφισβητούν την ακρίβεια του πυράβλου, τα χτυπήματα είναι αρκετά σφοδρά. Ακριβείς ή όχι, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να αμυνθούν εναντίον του. Οι πυράβλοι αυτοί εκτοξεύονται από το βομβαρδιστικό TAV-22 M3 Backfire Set. Ακόμη και τα πιο υπερσύγχρονα συστήματα εράμινας που έχουμε, για παράδειγμα έναν S-300 που λειτουργεί σε αυτή την περιοχή, δεν μπορεί να καταρρύψει τον πύραυλο KH-22, δήλωσε ο Ιγνατ. Τέλος, ο Ουκρανός εκπρόσωπος τόνισε πως από τον Φεβρουάριο, οι Ρώσοι έχουν εκτοξεύσει σχεδόν 210 τέτοιους πυράβλους. Από αυτούς, το Κίεβο δεν έχει καταρρύψει ούτε έναν. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.